Το δέντρο πώς λαμπάδιες έτσι όμως, πρέπει να είναι σάπιο. Ναι. Για να λαμπάδιες έτσι. Πάνω από 25.000 στρέμματα έγιναν στάχτη στο Παγκαίο Όρος σε μια φωτιά η οποία συνεχίζει να κατακαίει για 7η ημέρα. Από αυτό έγιναν στάχτη 4,2% δασικής έκτασης, 83% θαμνώδους έκτασης και 12,9% ανοιχτής περιοχής με ελάχιστη βλάστηση. Χθες το βράδυ που ήμουν πάνω στο μέτωπο η φωτιά είναι σε δύσβατη περιοχή, έχουν καεί κάποια δέντρα. Υπάρχει μονοπάτι το οποίο πηγαίνει και έχει ένα δρόμο κοντά και μετά συνεχίζει μάλλον το μονοπάτι. Ήμασταν 3 άτομα, εγώ και άλλοι 2 εθελοντές από την Καβάλα. Χρειαζόμαστε οπωσδήποτε βοήθεια και ανθρώπους. Οπωσδήποτε ανθρώπους, μόνο με πεζούς θα γίνει. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να δίνουν μάχη, ενώ οι εθελοντές είναι επιποδός. Εχθές και προχθές ήμουν πάνω στο μέτωπο. Τα δέντρα που καίγονται είναι πολύ μεγάλα, η κορμή είναι χοντρή. Έχει απότομη κλίση το βουνό και πέτρα και τα δέντρα όπως κάνει κάτω σκορπίζουν και μετατοπίζει τη φωτιά. Τα αεροπλάνα και τα ελικόπτερα όση δουλειά και να κάνουν, αν δεν μπουν εκεί πέρα χέρια και εργαλεία, δεν λύνεται το πρόβλημα με τίποτα. Διότι η φωτιά σκορπάει πανεύκολα. Σύμφωνα με την Βάσο Μόραλη, το επόμενο διάστημα θα γίνει η επιχείρηση μεταφοράς δεξαμενών στην κορυφή του όρους Παγκαίου, ώστε να διευκολυνθεί το έργο πυροσβεστών και εθελοντών. Αλλά είναι πραγματικά τόσες πολλές οι αιστείες που είναι σαν να κουβαλάς με κουβαδάκι για να σβήσεις κάτι το οποίο δεν σβήνει. Είναι πολύ δύσκολο εάν δεν βοηθήσει ο καιρός την Πέμπτη που περιμένουμε στην περιοχή κάποιες βροχές. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να γίνει οποιαδήποτε πρόβλεψη. Αυτή τη στιγμή, από ό,τι μου είπε ο κύριος Μπαλάφας, ο επιτελάρχης του πυροσβεστικού σώματος, γίνεται μία προσπάθεια να κουβαλήσουν μεγάλες δεξαμενές νερού με δίχτυα, να τις ρίξουν τα ελικόπτερα με πολύ πολύ προσοχή πάνω στην κορυφογραμμή, ώστε οι εθελοντές και οι πυροσβέστες που εργάζονται σε εκείνα τα σημεία να μπορέσουν να έχουν άμεση πρόσβαση σε νερό. Γιατί αυτή τη στιγμή η προσπάθεια επάνω γίνεται μόνο με χώμα, μόνο με αξίνες, με φτιάρια. Καταλαβαίνετε γιατί μιλάμε. Δεν υπάρχει νερό εκτός από αυτό που ρίχνουν τα αέρια μέσα, όσο γίνεται στοχευμένα. Γιατί δεν υπάρχει πρόσβαση για να ανεβούν δυτιοφόρα έτσι, οχήματα της πυροσβεστικής που να μπορούν να μεταφέρουν μεγάλες ποσότητες νερού, να απλώσουν σωλήνες και να μπορέσουν επί τόπου να παρεύουν οι πυροσβέστες. Όχι, είναι ρυψοκίνδυνο και αυτό. Είναι ρυψοκίνδυνο, αλλά δεν βλέπουν πώς αλλιώς μπορεί να κάνουν κάποια ουσιαστική παρέμβαση και να κάνουν αποτελεσματικότερη τη δουλειά τόσων εκατοντάδων ανθρώπων. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή 300 μέλη του προσωπικού του πυροσβεστικού σώματος που επιχειρούν πεζοπόρα τμήματα. Υπάρχουν περίπου κάποιες εκατοντάδες εθελοντές και από όσο γνωρίζουμε, από όσο μας μεταφέρθηκε από όλους, υπάρχουν δυνάμεις που έχουν έρθει από την Ήπειρο, έχουν έρθει από την Καρδίτσα, έχουν έρθει από όλη τη Βόρεια Ελλάδα για να συνδράμουν το έργο των ντόπιων μελών του πυροσβεστικού σώματος. Υπάρχει μια συστράτευση κατά κάποιο τρόπο και αν δεν υπήρχε σήμερα η ζήτηση και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, τα 9 εναέρια μέσα συν 3 τράκτορες που είναι διαθέσιμα αυτή τη στιγμή για το Παγκαίο μόνο, αναμένονταν να έρθουν και άλλα μέχρι το απόγευμα, τα οποία πιθανότατα όμως θα μείνουν σε άλλες περιοχές της Ελλάδας σήμερα λόγω του ότι υπάρχουν και αλλού άμεσες και επίγουσες ανάγκες πυρόσβεσης. Αυτή τη στιγμή λοιπόν θερμά, να σας μεταφέρω ότι θερμά ευχαριστούν όλο τον κόσμο. Είναι σαν να προσπαθείς να γεμίσεις ένα πηγάδι χωρίς πάτο, Νίκο.
Στην πραγματικότητα αυτό κάνουν οι άνθρωποι αυτές τις μέρες. Προσπαθούν, βασικά όλη τους η προσπάθεια είναι να περιορίσουν τη φωτιά μέσα στις χαράδρες, να μην επεκταθεί παρακάτω. Το Παγκαίο βέβαια είναι ένα βουνό με ιδιαίτερη ποικιλομορφία, με μεγάλη ποικιλομορφία χλωρίδας. Αυτό το κάνει να καίγεται πιο δύσκολα από άλλα βουνά. Εν τούτης, εάν τυχόν επεκταθεί η φωτιά σε πλαγιές που υπάρχουν έφλεκτα έτσι είδη, όπως είναι τα πουρνάρια για παράδειγμα, τότε θα είναι πολύ δύσκολο να ελεγχθεί. Και μάλιστα σε μερικές πλαγιές, ιδιαίτερα από τη μεριά της Πιερίας Κοιλάδας, στην νότια πλευρά του Παγκαίου, υπάρχουν και πάρα πολλά πεύκα, να θυμίσω. Δεν ήταν καθόλου σόφρον, τέλος πάντων, να φυτευτούν τέτοιου είδους δέντρα στο Παγκαίο, αλλά δυστυχώς επικρατούσαν κάποιες άλλες νοοτροπίες παλαιότερα και έχουμε ανάμεσα στην υπόλοιπη Φλωρίδα έχουμε και πεύκα τα οποία λειτουργούν ως πυρηνιδαποθήκη στα βουνά, το ξέρουμε αυτό, και ιδιαίτερα μετά από μια τόσο τεράστια περίοδο πρωτοφανή για το Παγκαίο, ξηρασίας, ανομβρίας, χωρίς χιόνι 3-4 χρόνια τώρα. Οπότε καταλαβαίνετε πόσο άσχημες είναι οι συνθήκες και οτιδήποτε επιδεινώνει αυτή την ήδη υπάρχουσα κατάσταση, ας πούμε ένας δυνατός αέρας, καταλαβαίνετε πόσο χειρότερα κάνει τα πράγματα καθημερινά.